θέλουν. Υπερηφανούνται να επικαλούνται την ελληνική τους παιδεία. Αυτό λέει η καταγραφή. Ναι, ακριβώς. Ότι, όσοι θέλουν να αναφερθούν στον ελληνικό πολιτισμό, στον αθηναϊκό πολιτισμό, ο αθηναϊκός πολιτισμός είναι τόσο μεγάλο που έχει ταυτιστεί με τον ελληνικό πολιτισμό. Όταν λοιπόν λέμε πλέον ελληνικό πολιτισμό, ελληνική παιδεία, εννοούμε την αθηναϊκή παιδεία. Κάπως έτσι το λέει. Μεζακόβουν λοιπόν το άρθρο αυτό που λέει οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας. Λοιπόν, και το περνάνε ως προπαγανδιστικό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν το έχει μοιραστεί στα σχολεία. Έτσι. Ναι. Και φυσικά αυτό το παραμύθι δεν το λένε μόνο κάποιοι όπως είναι η κυρία Θάλια Δράγωνα. Όχι, το έχουν πει οι πρόεδροι Δημοκρατίας. Το έχουμε ακούσει από στόματα πολύ υψηλά ισταμένων. Ναι, το έχουν πει υπουργοί, το έχουν πει καθηγητές. Δηλαδή πραγματικά, εγώ ντρέπομαι. Εγώ πιστεύω ότι έχει θαμπόσει. Ντρέπομαι που καθηγητές βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ψέματα ψυχρό. Δεν έχουν διαβάσει Ισοκράτη, δεν ξέρουν τι λέει ο Ισοκράτης. Ο Ισοκράτης είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ρατσιστής. Ωραίο αυτό. Θα το πω έτσι. Φιλετιστής, θα το πω με την ελληνική. Ένα λεπτό, γιατί εδώ έχω πολύ σοβαρές ενστάσεις. Ναι, ένα λεπτό. Καταρχήν, ήλωτας δεν σημαίνει δούλος. Συγγνώμη. Ναι. Για να το πάω, να φύγω γρήγορα και να μην μείνουν κενά, ήλωτας ήταν αυτό που σε χρόνους δικούς μας ήταν ο σεύρος σου, αυτός που δεν είχε. Στη δούλευε, του δίνες κάτι και σου... Ο ακτήμων. Μισό λεπτό. Δεν είναι δούλος. Λοιπόν, δεύτερον. Δεν θα μπορούσε να γίνει δούλος στην Αθήνα, διότι η συσάρθεια το απαγόρευε. Επομένως, ο μόνος που θα μπορούσε να είναι και το ζήτημα τι ήταν η δούλη στην Αθήνα, αυτή κι αν είναι φαλκίδευση και ψεύδος. Αυτό πάντως λοιπόν, μπορείτε να το πείτε. Τώρα, μετά όσον αφορά... Πριν θα ήταν όμως. Όσον, όταν εφάρμοσε τη συσάρθεια... Βεβαίως και υπήρχαν. Και όχι μόνο. Και υπερήκη. Από τη στιγμή που γίνεται η δημοκρατία, ένα λεπτό. Από τη στιγμή που γίνεται η δημοκρατία, μιλάμε με άλλους τις ορίζουσες και έχουμε άλλο αξιακό σύστημα. Εδώ να συζητήσουμε σε όσες εκπομπές θέλετε, μόνο που να πάρουμε και τη Σολώνη ονομαθεσία να την έχουμε εδώ. Εκείνο που θέλω τώρα να πω είναι ότι ο Ισοκράτης, και όχι μόνο ο Ισοκράτης, υπάρχει ο Πλούταρχος, ο οποίος λέει στην αγωγή των παιδιών, νουθετεί να μην παίρνετε ξένους τροφούς, να παίρνετε ελληνίδες τροφούς και αναλύει γιατί. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με την κυρία Δραγώνη, την κυρία Φραγκουδάκη, δεν ξέρω τι, αυτός θα ήταν όχι ρατσιστής, δεν ξέρω τι θα ήταν, στο πριν το εξώτερο. Αλλά ο Ισοκράτης εννοεί, και εγώ αν θέλετε το εννοώ, ότι αυτός που έχει παιδεία, και παιδεία σημαίνει όλη η δομή της προσωπικότητάς σας, ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε και ερμηνεύετε το γίγνεσθε που σας περιβάλλει. Λοιπόν, αυτός που έχει ελληνική τέτοια παιδεία, δηλαδή που συνιστά όλο αυτό το πράγμα για αυτόν, αυτός είναι Έλλην. Αν δηλαδή εσείς είστε ένας πάρα πολύ καλός χριστιανός και ζείτε σύμφωνα με τις αξίες αυτές της Ελλάδας, σαφέστατα είστε χριστιανός. Εγώ, η οποία δεν αποδέχομαι, δεν είμαι. Όταν κάποιος είναι, ξέρω εγώ, της τάδε κοσμοθεωρίας, θειασότης και συνειδητά προσπαθεί να ζει έτσι, τότε βεβαίως και μπορεί να ονομαστεί έτσι. Άρα λοιπόν, Έλλην, το λέει σαφέστατα ο Ισοκράτης, και καλούμε ου μόνον αυτούς που είναι από γεννήτωρες κατά την φύση, αλλά και αυτούς που έχουν φρόνημα. Και θα σας πω κάτι, το 1793, ακούστε με αρέμου, το 1793, ο Γκέτε, το 1793, ο Γκέτε ξυπνάει, ακούστε το αυτό λίγο, ξυπνάει μια μέρα, στέλνει παντού γιατί δεν υπήρχαν τηλέφωνα και φάξ. Λοιπόν, πνευματή σημειώματα στη διανόηση της εποχής του φίλου του και τους δηλώνει ότι μετά από πολύ κόπο κατάφερε, πιστεύει, ότι κατάφερε να σκέφτεται και να αισθάνεται ως Έλλην. Και του στέλνει ένα υπέροχο γράμμα ο Σίλερ από την Ιένα,
τον Αύγουστο του ίδιου έτους και του λέει «Αν είχατε γεννηθεί Έλλην και αν από την πρώτη στιγμή ανέτειλε ενώπιόν σας το μεγάλο μέτρο γιατί θα σας περιέβαλε αυτή η ιδανική φύση και η εξειδανικευμένη τέχνη, ο δρόμος σας θα ήταν άπειρα συντομευμένος. Αναγκαστήκατε να κάνετε όλη αυτή τη διαδρομή γιατί γεννηθήκατε στην ομιχλώδη χώρα του Βορρά. Όμως, καταφέρατε να δημιουργήσετε την ελληνική σας φύση μετά από αγώνα». Καταλάβετε το αυτό. Πολύ ωραία, σαφώς. Γίναμε σαφείς. Παρακαλώ, να μην σταθούμε άλλο. Όχι, όχι, δεν θα είναι. Μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή πάνω σε αυτό. Η διαφορά δεν είναι κάτι που δεν είναι γράμμα. Απλά σας θέλω, θέλω να συμπληρώσω ότι ο Ισοκράτης από την αρχή μέχρι το τέλος το πανηγυρικό του είναι λαύρος κατά τον βαρβάρο. Κατά το βαρβάρο. Μόνο αυτό έχω να πω. Καλώς. Κρατάμε είναι... αυτό. Κρατάμε αυτό. Ναι. Ερχόμαστε... Και τον έγραφε 10 χρόνια, προσέξτε. Ναι. 10 χρόνια έγραφε τον πανηγυρικό. Πρέπει να κάνουμε σχόλια γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πούμε συγκεκριμένα πραγματάκια για την κυρία Δραγόνα. Μπράβο. Και τους ομοίους της, για παράδειγμα. Ναι. Όταν συμμετείχα το 97 σε ένα συνέδριο, ΠΕΜ, πρόγραμμα επιμόρφωσης μουσουλμανοπαίδων, και παρουσίαση του τρόπου συγγραφής των νέων βιβλίων, όπως προστάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άκουσα ορισμένα πράγματα που δηλώνουν ακριβώς τη θέση που έχει η κυρία Δραγόνα και η σχετική με αυτήν, όσον αφορά την νοοτροπία της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας της κατεύθυνσης στην οποία μας οδηγεί η ευρωπαϊκή κοινωνία, ας το πω έτσι, και δήλωσε ακριβώς, οι δάσκαλοι, οι οποίοι μας είπαν πώς έγραφαν τα βιβλία, δήλωσαν ακριβώς ότι στόχος μας είναι να αποκτήσει αυτογνωσία η παγκόσμια ευρωπαϊκή μειονότητα. Α. Έτσι ακριβώς ελέγχθη. Μειονότητα. Η παγκόσμια ευρωπαϊκή μειονότητα. Και τι νοείται ως ευρωπαϊκή μειονότητα? Κατά την άποψή μου, έτσι το συνέλαβα εγώ, ότι με τα χρόνια, σε αυτή την γυραιά Ήπειρο, με την εισαγωγή τόσων φυλών, από τόσων πληθυσμών από, την, όλα, τα σημεία από τα, όλα, όλα τα σημεία της γης, θα δημιουργηθεί μία καινούρια, μία νέα και ηλικιακά, πληθυσμιακή ομάδα μεγάλη, η οποία θα έχει απεθνικοποιηθεί και θα είναι, θα έχει μία αρχή κάποια, δεν ξέρω από πότε. Όπως ξέρετε, πήγαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να φτιάξουν μουσείο ευρωπαϊκό που άρχιζε από την εποχή των Καρλόπου, του Καρλομάγνου κλπ. Πράγματα δηλαδή αστεία, όταν ας πούμε μιλάμε για 8ο αιώνα, για 7ο, για 7ο αιώνα, 8ο μετά Χριστό, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε τίποτε πριν από αυτόν τον αιώνα. Είναι... Το πρώτο δείγμα λοιπόν, την πρώτη γεύση το πήραμε με το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση, δεν είναι? Σύμφωνα με τις εντολές αυτές. Αλλά απορώ, μπορούμε να δεχόμαστε εμείς της Ρεπούση, της Δραγόνα, ή να τα συζητούμε να πάρει ευχή. Μα τα συζητούμε με την έννοια, με την έννοια ότι αυτό είναι το φοβερό. Βέβαια. Ότι θα δημιουργήσουμε στα παιδιά μας μια νέα συνθήκη ζωής πια. Δηλαδή θα ντρέπονται, όχι θα ντρέπονται. Θα όχι ντρέπονται, να ντρέπονται. Υποτιμητικό να πούνε όλοι οι Έλληνες. Με την εξαφάνιση όλων των βιβλίων ή πρέπει να τα διαβάζουμε, να τους δίνουμε ευκαιρία σε βιβλιοθήκες και άλλα βιβλία. Να διαβάζουν στο σπίτι άλλο υλικό δηλαδή. Διότι όταν οι Ευρωπαίοι λένε, όταν οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν πως οφείλουν σε αυτήν την χώρα, σε αυτήν την Ελλάδα, τον πολιτισμό τους, την ύπαρξή τους. Όταν ο Βίκτορας Ουγκό το 1848 έγραφε το «Κόσμος μας», είχε μία προ-μάμη την Ελλάδα, μία μάμη την Ιταλία και μία κόρη τη Γαλλία. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να θέλει η Δραγόνα και οι άλλοι συναφείς να θέλουν να μας υποβάσουν ή να μας κατεβάσουν? Για μένα είναι υποβάθμιση το να μου λέει ότι
κάπου λέει ότι εμείς οι